άφησα έτσι για να μπορέσει να πάρει λίγο κουράγιο, τι λέγανε κυρία Σταυρούλα. Mm-hmm. Και η τρίτη γυναίκα που πήραμε, πρέπει να ήταν η τρίτη, πήραμε μια κυρία πάλι, η οποία αφού την πήραμε μέσα προσπάθησα να την ψυχώσω, να της δώσω κουράγιο. Mm-hmm. Μου λέει τα παιδιά μου. Λοιπόν, αμέσως μετά από 5 λεπτά βρίσκουμε 4 παιδάκια και άλλους μαζί. Λοιπόν, και στη συνέχεια εγώ ήμουν αφοσιωμένος στο πώς να σώσω περισσότερους, γιατί είχαμε πέσει σε ομάδα η οποία, γι' αυτό μπορέσαμε και πήραμε 25 mm-hmm. άτομα. Είχαμε πέσει σε ομάδα η οποία ήταν συγκεντρωμένη και δεν θέλαμε να τους χάσουμε από κοντά μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τελειώσαμε, ρώτησα, ρε παιδιά, τα παιδάκια αυτά ήταν της κυρίας που βρήκαμε. Είχαμε τα παιδιά μου. Ναι, μου είπαν, ναι, οι Αιγύπτιοι, γιατί το πλήρωμά μου είναι Αιγύπτιοι, 8 Αιγύπτιοι, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Στη συνέχεια τώρα πήγαμε έξω και βγήκαν έξω τα παιδάκια. Ναι. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μου φάνηκε, άφησε την εντύπωση ότι ο κύριος αυτός που έφυγε τελευταία με τα κοριτσάκια, που τα φίλησα εγώ που φαίνεται στη φωτογραφία, ναι, πρέπει να ήταν ο μπαμπάς των άλλων δύο κοριτσών. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, αυτοί θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Mm. Αυτά τα δύο άτομα, αν υπάρχουν πραγματικά αυτά τα δύο άτομα, ειδικά ο κύριος αυτός, μίλησα μαζί του γυμνού, με τον τελευταίο που βγαίνει και το φαίνεται ότι είναι γυμνός από τη μέση και πάνω. Γιατί πήγατε, κολυμπήσατε, και μου λέει χάσαμε, δεν μπορούσαμε, λέει, δεν ξέραμε, δεν βλέπαμε που πηγαίναμε και δεν πατούσαμε πια, δεν πατώναμε που λέμε, και αρχίσαμε να κολυμπάμε και μας πήγαινε ο αέρας. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ξέρει με ποιο πλοίο σώθηκε. Δείχνει το σκάφος μου, πραγματικά δείχνει το σκάφος μου. Το σκάφος μου ήταν αυτό που δείχνει. Mm-hmm. Εγώ ήμουν που τους πήγα έξω στο λιμάνι. Λοιπόν, αυτά τα δύο άτομα να βγούνε, να πούνε στην τηλεόραση, αυτοί συνόδευαν. Εάν δεν βγουν αυτοί, εάν πράγματι δεν είναι αυτοί, θα είναι τα δύο παιδάκια των άλλων. Τι να πω. Εγώ αυτή την... δηλαδή, θέλω να βοηθήσω τόσο πολύ θέλω να βοηθήσω. Σας ακούω, κύριε Δημήτρη, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, η εικόνα που έχετε από τα παιδιά, ποια είναι? Δηλαδή, σε τι κατάσταση βρισκόταν? Ήταν σε κατάσταση που να ξέρουν τι τους γίνεται? Ήταν ψύχραμα τα παιδάκια. Mm-hmm. Τα είχαν χαμένα, δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ψύχραμα παιδάκια. Ήταν ψύχραμα τα παιδάκια. Ήτανε, κρύωναν λίγο. Mm-hmm. Τους δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Κουβέρτες θα τυλίξαμε εκεί πέρα. Αλλά στο τέλος τα έβλεπα λίγο έτσι σιωπηλά ήταν. Σίγουρα δεν θα ήταν σε καλή κατάσταση. Βέβαια. Μιλήσω με μια κυρία η οποία είναι πολύ γνωστή στην περιοχή. Έχει επιχείρηση η οποία καταστράφηκε και μας είπε ότι μπήκανε μαζί στο ίδιο σκάφος και είδε τα κοριτσάκια να αποβιβάζονται στο λιμάνι της Ραφίνας. Από εκεί και πέρα τα έχασε. Αλλά μέχρι εκεί τα παιδιά ήταν μαζί τους στο σκάφος και ήταν καλά, φοβισμένα, αλλά καλά. Γιατί ήταν ασυνόδευτα, δεν είχαν κάποιον μαζί τους να τα συνοδεύει, κάποιον γνωστό τους. Με το που κατέβηκαν λέει, από το λιμάνι ήταν καλά, αλλά μετά τα έχασε. Αυτή είναι η τελευταία μαρτυρία την οποία είχαμε και μάλιστα το κατήγγειλαν και σε μια ομάδα αστυνομικών που ήταν μαζί μας. Σας λέγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, ότι μεταδίδονται πληρώματα.